Με τη συνδρομή του Αμερικανικού ναυτικού ολοκληρώθηκε τελικά η ενέλκυση του ναυαγίου της Ιδικόρου Όλγα από τη λιμένο Λεκάνη του προβλήτατου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του οργανισμού λιμένα Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλης συμπληρώνοντας. Η ολοκλήρωση της ανέλκυσης συνέπεσε με την πρώτη επίσκεψη του αρχηγού του λιμενικού σώματος Ελληνική Εκτοφυλακή Αντινάβαρχου Θεόδωρου Κλιάρη στο λιμάνι και τον οργανισμό λιμένους Αλεξανδρούπολης. Σχετικά με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, από την Αμερικανική Πρεσβεία περιγράφεται σε βρισκόμενο σε κατάλληλη γεωγραφική τοποθεσία για την υποστήριξη ασκήσεων στην περιοχή λόγω της υπάρχουσας υποδομής και στρατηγικής του θέσης. Ο προβλήπτας του λιμενιού είναι μήκος 500 μέτρων, είναι ικανός να φιλοκρονίσει μεγάλα φορτηγά πλοία, ωστόσο σχεδόν ο μισός ήταν άχρηστος λόγω της βύθισης του Όλγα από το 2010. Θυελώδης η συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, όπου κατά τη συζήτηση επί της εγκρίσεως του ισολογισμού πέρασε κατά πλειοψηφία, όπου έδωσαν το παρόν τους Βρετανικές αρχές, ζητώντας την παραχώρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων της παλιάς νομικής, προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και να καλυφθούν τμήματα του Δημοκρατίου, κοινωνική εργασία, κοινωνική πολιτική και κοινωνικών επιστημών που παραμένουν άστεγα μέχρι να ολοκληρωθούν τα κτίρια στην Πανεπιστημίου Πολίτης Κομωτινής. Τα πνεύματα άναψαν όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την αξιοποίηση των κτηρίων της παλιάς νομικής, όπου το Σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ψήφισαν την πρόταση των Δημάρχου επί των Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Καρασταύρου για την ανάπλαση της περιοχής από το παλιό Γυμνάσιο Αρένων, Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Καραθεοδωρή, Θερινό Δεπιθέ και κτίριο παλιάς νομικής. Η πρόταση για την οποία έτρεξαν εντατικά ο Δήμος Κομωτινέων για να έχει τεκμηριωμένες προτάσεις ως τις 31 Οκτωβρίου που λήγει η προθεσμία υποβολής του προγράμματος Φιλόδημος 1, προκειμένου να ενταχθεί και να λάβει 10 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση και ανάπλαση της περιοχής που προαναφέρθηκε. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κατασκευή συνεδριακού κέντρου, νηπιαγωγείου, κλειστό γυμνάσιο, αν τύχει τελικά βέβαια της χρηματοδότησης. Επίσης περιλαμβάνει και έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων. Ο Δήμαρχος Κομωτινέων Ιωάννης Γκαράνης, στην τοποθέτησή του, αλλά και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, μιλώντας στην ΕΡΤ, διαβεβαίωσαν τις Βρετανικές αρχές πως οι σχολές θα λειτουργούν όσο χρειάζεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολών στην Πανεπιστημίουπολη. Οι Βρετανικές αρχές που παρήσαν το ωστόσο αντέδρασαν πολύ έντονα. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής, ο αντιπρίτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Φώτης Μάρης, τόνισε πως ο Δήμος, έχοντας ιδιοκτησιακή αντίληψη, κάνει λάθος και διώχνουν το πανεπιστήμιο, βάζει την κοινωνία απέναντι στο πανεπιστήμιο, θέτοντας το δίλημα το φοιτητή ή το μαθητή. Εμείς όμως ασκούμε διοίκηση και όχι πολιτική, τόνισε ο κύριος Μάρης. Να δοθεί νέα παράταση στο νόμο του 17 για τους χρήστες των καλυφών στο Δέλτα του Εύρου για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να ετοιμαστεί η περιβαλλοντική μελέτη και να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, με το οποίο αναμένεται να δοθεί οριστική λύση στο θέμα, ζητά ο πρόεδρος του ενίσχυου Δέλτα Εύρου, Πάρης Παπαδάκης. Το προεδρικό διάταγμα είναι ένα μακρινό όνειρο, όπως αποδείχθηκε από το 17-19. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες, είπε μιλώντας στην Ερτορεστιάδος ο κ. Παπαδάκης και τόνισε. Πρέπει να δοθεί άμεσα εκ νέου μια αναστολή, γιατί μετά τις 9 Νοεμβρίου είμαστε στον αέρα, με την έννοια ότι υπάρχουν πρωτόκολλα καταταφύσεων των παραπηγμάτων στο Δέλτα, ενώ τρέχουν και τα πρόστιμα σε αυτούς τους κατόχους που βάσει του νόμου 4495 είχαν ανασταλεί, και από εδώ και στο εξής μπορεί να γίνονται κατασχέσεις σε κινητή και ακίνητη περιουσία αλλά και σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν μιλάμε για ένα ατομικό πρόβλημα, μιλάμε για ένα εθνικό πρόβλημα. Τα παραπήγματα όσο είναι εκεί, εκείνος ο χώρος είναι εθνικός. Αν καταδαφιστούν, σημαίνει ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το μέρος αυτό, που ήδη είναι υπό αμφισβήτηση, θα είναι μια καινούργια γκρίζα ζώνη, κατέληξε ο κύριος Παπαδάκης. Εάν δεν δοθεί εκ νέου αναστολή, οι χρήστες των καλυφών του Δέλτα του Εύρου θα επιδιώξουν συνάντηση με τους υπουργούς περιβάλλοντος και εθνικής άμυνας, ενώ αναμένεται να θέσουν το θέμα υπόψη και του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να εκδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας και παραμονή των καλυφών, το οποίο στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια Υπουργεία.